Μία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς πρόκειται για μια αναφορά προς το σώμα εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την 76η επέτειο κατάληψης της Αθήνας από τα ναζιστικά στρατεύματα. Έχω την τιμή λοιπόν να σας αναγνώσω αυτή την αναφορά σαν μια χειρονομία μνήμης και για την ενώπιον της ιστορίας, ενώπιον των ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους και ενώπιον των μελουσών γενεών για να τα διατηρήσουμε αυτά πάντα στέρεα μπροστά μας σαν φάρους. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζει ότι τα θύματα των διεθνών εγκλημάτων πολέμου, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των πράξεων γενοκτονίας δικαιούνται την πλήρη και απαρακόλλητη πρόσβαση σε αποτελεσματική ένωμη θεραπεία, διατηρώντας το δικαίωμα στην αλήθεια και στην ιστορική μνήμη. Τα θύματα των θηριωδιών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ουδέποτε είχαν στη διάθεσή τους τα αναγκαία ένωμα μέσα για την υπεράσπισή τους και την επιδίωξη της ουσιαστικής νομικής, ηθικής και ιστορικής αποκατάστασης. Γεγονός το οποίο οφείλεται και στην αποσιώπηση της μαρτυρικής αντιστασιακής ιστορίας του ελληνικού λαού, η οποία παραβιάζει το θεμελιώδες δικαίωμα των προσώπων στην ιστορική μνήμη και την πρόσβαση σε αποτελεσματική ένωμη θεραπεία. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Ελληνικό Σύνταγμα, τα εγκλήματα πολέμου, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και οι πράξεις γενοκτονίας δεν υπόκεινται στις περιπαραγραφείς διατάξεις του ποινικού κώδικα. Τονίζει ότι και με βάση τις εφαρμοστές υπερισχύουσες αρχές του διεθνούς δικαίου, απαράγραπτες παραμένουν και οι αστικές αξιώσεις που προκύπτουν από τα ως άνω διεθνή εγκλήματα, είτε αφορούν απαιτήσεις υλικής αποζημίωσης, είτε χρηματικής ικανοποίησης, ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει απερίφραστα την αμνίστευση από την κυβέρνηση της Χούντας των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στη διάρκεια της συνεδρίασης της 15ης Νοεμβρίου 1967 ενώπιον της Τρίτης Επιτροπής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Γεγονός που επουδενεί απηχεί τη σταθερή στάση όλων των δημοκρατικά εκλεγμένων ελληνικών κυβερνήσεων, αλλά και την ομόφωνη θέση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών προς την Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι είναι απαράγραπτα τα διεθνή ποινικά δικήματα που διαπράχθηκαν στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της τριπλής κατοχής. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνει ότι η επίσημη θέση του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι ότι ο θεσμός της παραγραφής δεν εφαρμόζεται ούτε στο ποινικό αλλά ούτε και στο αστικό σκέλος των υποθέσεων που πηγάζουν από τη δράση των δυνάμεων του άξονα στην Ελλάδα κατά την περίοδο της τριπλής κατοχής 1941-1945. Υιοθετούμε την έκθεση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, 17η Κοινοβουλευτική Περίοδος, Σύνοδος 1η, 27 Ιουλίου 2016, ιδίως δε τις αναφερόμενες σε αυτό προτάσεις με τις οποίες τίθεται το ζήτημα του απαραγράπτου των κρίσιμων εγκλημάτων και αξιώσεων. Αθήνα, 27 Απριλίου 2017.